στις σημερινές τοποθετήσεις, κυρίως από τους ομιλητές της συμπολίτευσης, πήγε και ήρθε ο όρος ομοψυχία, συνένεση και παρεμφερείς έννοιες. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί αυτούς τους όρους παραπλανητικούς, αρνείται. Το χρησιμοποίησε και η τελευταία ομίληση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρούμε τους όρους περί ομοψυχίας και συνένασης παραπλανητικούς και ουσιαστικά είναι μία πρόταση, αν θέλετε, να στοιχηθούν οι πάντες πίσω από επιλογές οι οποίες τροφοδοτούν το ΝΑΤΟ, τροφοδοτούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας. Η σημερινή διαδικασία μέσω των θέσεων που εκφράστηκαν από τους ομιλητές όλων των κομμάτων κατέδειξε ξεκάθαρα την ουσιαστική ταύτιση του συνόλου των πολιτικών κομμάτων σε επιλογές οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καμιά σχέση με τον βαρύγδουπο τίτλο της ενίσχυσης της εθνικής άμυνας. Όσον για τις διαφοροποιήσεις οι οποίες εκφράστηκαν και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τα άλλα κόμματα σε επιμέρους θέματα, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα, ήταν σε θέματα όχι πολιτικά αλλά τεχνικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τεκμηρίωσε την αντίθεσή του σε αυτές τις επιλογές. Όπως επίσης, και είναι κάτι που το δείχνει και η ιστορική πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, όχι απλά είναι υπέρ, αλλά πρωτοστάτησε και θα πρωτοστατήσει στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Όχι όμως με όρους και κανόνες και μέσα υποδομές, γιατί αυτό είναι οι εξοπλισμοί που θέτουν ξένες δυνάμεις, υπεριαλιστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κοιτάνε τα συμφέροντα και τα σχέδια δράσης τα δικά τους. Και σε κατευθύνσεις που φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Επίσης, κατατέθηκε και τεκμηριώθηκε η θέση μας ότι η κυβέρνηση με την αποδοχή της ανανέωσης της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας πρώτον μετατρέπει την Ελλάδα σε μια απέραντη επιθετική βάση και δεύτερον εκθέτει το λαό και τη χώρα σε τεράστιους κινδύνους. Η τουρκική επιθετικότητα, η επίκληση της οποίας αποτέλεσε και αποτελεί κύριο στοιχείο τεκμηρίωσης από την πλευρά της κυβέρνησης της ανάγκης των φαραωγικών εξοπλισμών, εμείς δηλώνουμε και το δηλώνουμε όχι σήμερα, αλλά σε κάθε ευκαιρία, ότι αυτή η επιθετικότητα τροφοδοτείται σταθερά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την πολιτική που εφαρμόζει απέναντι στην Τουρκία και το ΝΑΤΟ. Το ζούμε πολύ συχνά με τις δηλώσεις και του Στόλτεμπεργκ αλλά και άλλων αξιωματούχων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όσο για τις φραστικές δήθεν καταδίκες, μάλλον ρίχνουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θεωρεί ως μόνη λύση την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.